2011, Greek Version. Ήρθε η ώρα να αποθεώσουμε τις ελληνικές συμμετοχές που έσκησαν στα φετινά Όσκαρ. Όσκαρ οπτικών εφέ. Στην κυβέρνηση Πασόκ για τον τρόπο που εξαφάνισε τα δώρα και τα επιδόματα. Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου στην Ελληνική Βουλή για το σκάνδαλο Siemens. Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Το μνημόνιο Part 4. Όσκαρ κουστούμιών. Ο τοξοβόλος διαδηλωτής στη Βουλή των Ελλήνων. Όσκαρ ντοκιμαντέρ. Πώς να ζήσετε με 500 ευρώ στην Ελλάδα. Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στην Άγγελα Μέρκελ για το sequel της ταινίας «Πάλι εδώ αυτός». Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Στην κατηγορία αυτή έχουμε δύο νικητές φέτος. Γιώργος Παπανδρέου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Γιώργος θέλει να διαδηλώσει». I would like to be out there protesting too because I am not happy for what is happening. Αλλά και Θεόδωρος Πάγκαλος για την ερμηνεία του στην ταινία «Θέλω και εγώ να πάω πινελίκι» από Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού. Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, Γιώργος Παπακοσταντίνου, για τη συγκλονιστική ερμηνεία του στην ταινία «Θα βγούμε από την οικονομική κρίση». Είμαστε στο μέσο της ύφεσης, είμαστε εκεί όπου πραγματικά καμιά φορά δυσκολεύεσαι να δεις πώς θα βγεις, όμως θα βγούμε. Και Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το Πασόκ είναι ακόμα κυβέρνηση. Η ταινία που παίζεται ακόμη σε όλη την ελληνική επικράτεια και έχει ξετινάξει μισθωτούς, συνταξιούχους, γέρους, νέους και παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα Όσκαρ 2011 Greek Version. Μία αποκλειστικότητα του Ράδιο Αρβίλα για όλους τους Έλληνες τηλεθεατές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.